Με ένα βιογραφικό εντός του οποίου ξεδιπλώνεται στιγμή προς στιγμή και βήμα προς βήμα μια πορεία στη γνώση που κατακτήθηκε και υπηρετήθηκε με σεβασμό και μαχητικότητα, ο Θεοχάρης Δετοράκης, ο ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων για το νησί. Στα 87 του χρόνια, και ενώ κατάφερε να ολοκληρώσει μια σειρά από κύκλους στη γνώση, τους οποίους αφήνει ως παρακαταθήκη μέσα από το έργο του, άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του και τους στενούς φίλους και συνεργάτες με τους οποίους πορεύτηκε επί χρόνια. Με καταγωγή από το Αμαριανό Πεδιάδος, ο ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, με την τεράστια αγάπη προς την Κρήτη, έζησε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του την πολυτάραχη ιστορία του τόπου και αυτό λειτουργήσε ως εφαλτήριο για την έρευνά του και τη μελέτη με επιστημονικό επίκεντρο αυτό το νησί. Η Κρήτη και η Βυζαντινή Φιλολογία υπήρξαν τα δύο από τα κορυφαία επιστημονικά του ενδιαφέροντα και ο τίτλος Κρητολόγος που του αποδόθηκε ήταν για να χαρακτηρίσει τις δεκαετίες επιστημονικού έργου και ταυτόχρονα της αγάπης και της μελέτης για τον τόπο αυτό. Ο Θεοχάρης Δετοράκης είχε τιμηθεί με το βραβείο Νίκος Καζαντζάκης του Δήμου Ηρακλείου για την ποιότητα και την έκταση της επιστημονικής του προσφοράς, με τον Χρυσούν Σταυρό του Αγίου Ανδρέου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ενώ του είχε απονεμηθεί ο τίτλος του Άρχοντος Μεγάλος Πρωτονοταρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Είναι η αμοιβή των αγώνων μου. Εργάστηκα μισό αιώνα και εργάζομαι ακόμη. Και πιστεύω όσο θέλει ο Θεός να εργαστώ για την Κρήτη και το Βυζάντιο. Είναι οι δύο μεγάλες μου αγάπες και τις υπηρετώ και τις δύο. Η οικογένειά του, τα παιδιά και τα εγγόνια του, φίλοι, συνεργάτες, φοιτητές και όσοι εκτίμησαν τον Θεοχάρη Δετοράκη, τον αποχαιρετούν με σεβασμό και μεγάλη θλίψη, αναγνωρίζοντας το πρόσωπό του τη μαχητικότητα του μεγάλου δασκάλου και παθιασμένου μελετητή, που διάβαζε, έγραφε, κατέγραφε και αποτύπωνε στο χορτί μια ολόκληρη ιστορία για ένα τόπο που λάτρεψε μέχρι την τελευταία του στιγμή. Η κηδεία του Θεοχάρη Δετοράκη θα γίνει στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ενώ η ταφή του θα γίνει στο νέο κημητήριο του Ηρακλείου.